Οργή για τον πατέρα που βίαζε τη 12χρονη κόρη του και ξυλοκοπούσε τη γυναίκα του. Αποκαλύψει σοκ είχαμε. Θα μας ενημερώσει η Αγγελική Γκρατσία για το γεγονός. Αγγελική μου. Το γεγονός είπε στο φως την ημέρα του Πάσχα το βράδυ, όπου η κόρη του ανακοίνωσε στους συγγενείς που υπήρχαν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή ότι ο πατέρας της κλιδοκοποιούσε συστηματικά και τη βίαζε από την ηλικία των 12 ετών. Με αφορμή το ότι την μάλωσε γιατί είχε βγει με τις φίλες της. Η μητέρα της πήρε το παιδί και ένα άλλο μικρότερο που έχει και έφυγε από το σπίτι και τον κατήγγειλαν αποτέλεσμα την τρίτη να συλληφθεί και να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και τον ανακριτή της Καλαμάτας, ενώ σήμερα προφυλακίστηκε. Μάλιστα. Η μικρή προέβησε αποκαλύψεις μετά από καυγά μας λες στο συγγενικό της περιβάλλον. Δηλαδή ουσιαστικά είχαν μια οικογενειακή συγκέντρωση. Και τότε ναι, πήρε το φάρος και να μάλωσε γιατί είχε βγει με τις φίλες της και βρήκε το φάρος, ίσως από το θυμό, από την καταπίεση και είπε αυτό που τη συμβαίνει τα τελευταία 4,5 χρόνια. Μπράβο δηλαδή στη μικρή, κακό στη μητέρα. Συγγνώμη, 8 χρονών ήταν. Τώρα μιλάμε για 12. Τώρα είναι 16. Και να φανταστώ ότι η μητέρα γνώριζε τα γεγονότα, αλλά δεν είχε μπει στη διαδικασία να πάρει τα παιδιά να φύγει. Έπρεπε δηλαδή το κοριτσάκι να αποκαλύψει το γεγονός για να αποφασίσει η μητέρα να φύγει από το σπίτι. Χτύπαγε και τη μητέρα. Και η ίδια η σύζυγός του ήταν θύμα βίας και σωματικής και ψυχολογικής. Κανονικά σε τέτοια άτομα θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχει θανατική ποινή. Αυτό το πράγμα που προκαλεί αυτός ο άνθρωπος στο παιδάκι ή οποιοσδήποτε πατέρας ή οποιοσδήποτε άνθρωπος είναι ούτε η λέξη απαράδεκτο δεν μπορεί να χαρακτηρίσει κάτι τέτοιο. Είναι δυνατόν αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα που θα μείνει μετά σε αυτό το κοριτσάκι, ποιος θα το λύσει? Ούτε ένας ειδικός δεν θα μπορεί να το λύσει. Και μπράβο στο παιδί κατά μας που μίλησε. Γιατί τα περισσότερα παιδιά δεν μιλούν. Στην Καλαμάτα υπάρχουν κάποιες δομές οι οποίες θα αγκαλιάσουν αυτό το παιδί και θα βοηθήσουν και τη μητέρα του να σταθεί στα πόδια της, να κάνει ένα νέο ξεκίνημα και να μην χρειαστεί να επιστρέψουν σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ότι συγκεκριμένο θα οδηγηθεί στη φυλακή για πολύ μεγάλο χρόνο. Δεν νομίζω να τίθεται θέμα επιστροφής. Για να μην βγει καλά. Για η συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων είναι κτηνώδης. Και εδώ χρειάζεται πάρα πολύ και η μάνα με τη σιγουριά που πρέπει να έχει το παιδί σε οτιδήποτε συμβαίνει στο σπίτι. Είναι αδιανόητο να ερχόμαστε εδώ και να συζητούμε για τέρατα, για κτίνη, για απάνθρωπους που το ίδιο τους το παιδί 12 χρονών και να περνάνε 3,5 χρόνια να μην καταλαβαίνει η μάνα ή από το φόβο και να αναγκάζεται το παιδί. Αυτός όλοι, παιδιά, πρέπει η μάνα και, που είναι μέσα στο σπίτι και το παιδί οτιδήποτε συμβαίνει να το λέει. Δηλαδή το ότι φτάνουμε 3,5 χρόνια, 4 χρόνια μετά σε ένα οικογενειακό καυγά να λέει το παιδάκι αυτό. Και θάρρος, να έχει το παιδί θάρρος, έτσι. Γιατί δηλαδή, πολλά παιδάκια δηλαδή, δεν κάνουν. Δηλαδή σε τι κοινωνία ζούμε? Λέμε αυτό το παιδί ότι θα η ψυχολογία του, όπως είπε και η αγαπητή Ολυμπία, τι να επανέλθει. Παιδιά, μετά από τόσα χρόνια βρήκε το θάρρος το παιδί. Φανταστείτε. Άρα. Ποιο θάρρος? Ποιο θάρρος? Η μαμά που τραβούσε το παιδί. Σκέψου ότι φοβήθηκε. Τώρα τις κάνουμε δικαστήριο εδώ πέρα, βέβαια, που δεν θα έπρεπε να το κάνουμε. Με τη γνώμη μας πρέπει να λέμε απλά. Όσο για τη θανατική ποινή, ακριβώς. Ή χημικός ευνοχισμός. Ό,τι έχει πει ο πρόεδρος. Η θανατική ποινή, παιδιά, λυτρώνει. Παιδιά, ο πρόεδρος του λαός φτάνει σε ένα σημείο. Το θέμα είναι ένα. Ότι έχουμε μία κλειστή κοινωνία. Και γεγονός είναι ότι στις κλειστές κοινωνίες φοβούνται να μιλήσουν και οι μητέρες. Γιατί δεν είναι η μοναδική μητέρα που ζει αυτό το πρόβλημα. Και τα παιδιά, συγχαρητήρια στο κοριτσάκι που πήρε το θάρρος. Και τουλάχιστον έστω και στην ηλικία των 13, απαλλάχτηκε από ένα βάσανο το οποίο δεν ξέρουμε πού θα το οδηγούσε. Πάντως, Τζίνα μου, κλειστή ανοιχτή κοινωνία. Η μάνα είναι μάνα και το παιδί πρέπει να το έχει πει από την πρώτη στιγμή. Είναι αυτό πρέπει φόβο. Να κυβάλλονται να φύγει, να φάει την επόμενη μέρα. Δεν ξέρεις ποια είναι η σχέση με τη μητέρα και να είναι. Στην Καλαμάτα, ποιος θα τη στήριξει αυτή τη γυναίκα με τη βία? Αν δεν υπάρχουν δομές, παιδιά, πρέπει να υπάρχουν δομές. Χωρίς δομές, χωρίς τίποτα. Αυτό. Πού θα πάει? Είναι καμιά φορά και ο περίγυρος ξέρει και δεν μιλάει. Και η μάνα μπορεί να ξέρει και να μιλάει. Γιατί ξέρει, λέει, αν θα φύγω από εδώ και πάρω τα παιδιά, πού θα πάω? Υπάρχουν προβλήματα, παιδιά. Και αντί να σας πω κάτι, βγαίνουν οι δήμαρχοι, εγώ να πω τώρα, βγαίνουν οι δήμαρχοι και συζητάνε
Και δεν έχω ακούσει ένα να λέει ότι θα λύσουμε κοινωνικά ζητήματα, ρε παιδιά. Στον δρόμο να πάει, όχι να μην το περιμένει. Αυτά πρέπει να λύσουν οι δήμαρχοι, ρε παιδιά. Αυτά πρέπει. Πρέπει η μάνα σε αυτές τις περιπτώσεις να φανεί δυνατή. Έτσι, και να πάρει το παιδί το κάποιο. Και να φύγει. Και βέβαια πρέπει να υπάρχουν. Πού θα πάει και πού θα πάει. Θα πρέπει να υπάρχουν και οι υποδομές. Και κοινωνικές δομές. Πρέπει με το που θα πάει. Εδώ. Τι να πούμε, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα. Να υπάρχει κάτι, ας πούμε, κάποια στιγμή, κάτι είναι, αυτό. Εάν θέλει, κάποιος βρίσκει. Στα 4 χρόνια που η μητέρα έχει το παιδί, έτσι θα μπορούσε να έχει βρει. Να ψάξει. Παίζουν όχι να λέμε, δεν πειράζει και αύριο και αύριο και αύριο και να βλέπεις να βιάζει το παιδί σου μέσα στο σπίτι σου ο ίδιος ο άντρας. Και η πατέρας του παιδιού σου. Για να χαλαρώσουμε λίγο, να περάσουμε στο κολαγόνο μας. Νομίζω ότι λίγο κολαγόνο θα μας κάνει καλό αυτή τη στιγμή.